Γεια σας, είναι το Design Life και είμαι η Μαρία Λεβίζου. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, στο θεατράκι του Αγίου Δημητρίου. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Μείνετε μαζί μας για να δούμε. Εδώ στο θεατράκι του Αγίου Δημητρίου, δίπλα ακριβώς από την Εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, ένα θεατράκι που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς πολλές εκδηλώσεις, συναυλίες, όλα τα καλοκαίρια. Ήταν λίγο παραμελημένο τον τελευταίο καιρό, όμως μετά από τη συμβολή μαθητών, δασκάλων αλλά και εθελοντών της περιοχής, καθαρίστηκε και είναι και πάλι έτοιμο προς χρησιμοποίηση. Γιατί όμως το Design Life βρίσκεται εδώ? Γιατί το 6ο Δημοτικό Σχολείο της Κοζάνης αποφάσισε για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς να δώσει ένα talent show, μια παράσταση δηλαδή με ταλέντα, ταλέντα που θα παρουσιάζουν τα παιδιά. Το Design Life αποφάσισε να συμμετέχει σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση για να αλλάξουμε το χώρο, λίγο να παρέμβουμε, να το κάνουμε πιο όμορφο. Δεν θα τα αλλάξουμε όμως εντελώς μόνοι μας, γιατί θα μας βοηθήσουν πολλοί μαθητές, δάσκαλοι, ο Σύλλογος Γονέων και Ιδεμόνων, αλλά και επιχειρηματίες της Κοζάνης. Με τη βοήθειά σας, Φυτώρια Πατσιλιάς, έχουμε παρέμβει εδώ στο χώρο με χλωοτάπητα. Ο χλωοτάπητας, τι ακριβώς είναι, τα χαρακτηριστικά του ποια είναι? Είναι, όπως το λέτε, χλωοτάπητας, γκαζόν δηλαδή, απλά το σπέρνουν άλλοι για εμάς και εμείς το τοποθετούμε έτοιμο στο χώρο σας. Είναι έτοιμο δηλαδή, έτσι, είναι το βρίσκουμε έτοιμο. Ακριβώς, ξυπνάμε ένα πρωί και ο χώρος μας είναι πράσινος. Άρα εσείς παρεμβαίνετε σε έναν κήπο, ακόμα και σε ένα μπαλκόνι? Όχι, έτσι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Ότι στην προκειμένη περίπτωση το βάλαμε εδώ πέρα που έχει μπετό για τις ανάγκες της εκδήλωσης και των παιδιών, αλλά δεν μπορεί να μπει σε ένα μπαλκόνι, ας πούμε. Σε τι χώρους μπαίνει? Πρέπει το υπόστρωμά μας να είναι χώμα. Να είναι χώμα. Ότι ώστε να μπορέσει να βγάλει ρίζες στον καζόν, ο χλωοτάπητας, και να συνεχίσει την ανάπτυξή του. Πότε το επιλέγουμε? Το επιλέγουμε όταν θέλουμε να μην σπείρουμε και να βάλουμε αυτό σαν εναλλακτική επιλογή. Βέβαια είναι πιο ακριβό. Μεγάλη διαφορά? Είναι μεγαλύτερη, πιο ακριβό είναι. Πιο ακριβό. Είναι αλλά πιο ακριβό. Κερδίζουμε σε χρόνο, έτσι? Κερδίζουμε δεν είναι. Σε χρόνο. Ναι. Κερδίζουμε από διάφορα τρεχάματα που έχουμε με τη σπορά του γκαζόν. Mm-hmm. Μπορούμε να το βάλουμε όλο το χρόνο αυτό, εκτός από τότε που έχει παγωνιές. Και να το βάλουμε και σε όποιο σχήμα θέλουμε. Σε όποιο σχήμα θέλουμε. Εδώ το κάναμε ημικύκλιο. Ναι. Έρχεται σε ρολά, τα οποία είναι 2 μέτρα επί 40 εκατοστά. Πριν το τοποθετήσουμε, έχουμε κάνει μια ισοπαίδωση του εδάφους. Και μετά τοποθετούμε τον έτοιμο χλωοτάπητα. Μπορούμε να το ξαναβγάλουμε και να το πάρουμε με το πάνω καπαλού? Όχι. Καταστρέφεται? Δεν μπορούμε, αφού ριζώνει. Ριζώνει και δεν μπορούμε να το πάρουμε μετά. Εμείς βρισκόμαστε στο 3ο χιλιόμετρο Κοζάνης Λάρισας. Είναι η περιοχή Κασλάς. Εκεί μπορούμε να βρούμε δέντρα, θάμνους, σοπεροφόρα δέντρα, γλάστρες, πλαστικές και πύλινες.
εποχιακά λουλούδια. Επίσης προσφέρουμε υπηρεσίες μελέτης του κήπου. Μπορούμε να κάνουμε μια τρισδιάστατη μορφή του κήπου σας, να τη δείτε και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην κατασκευή. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί, μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές και τα παιδιά ετοιμάζονται σιγά σιγά για να ξεκινήσει το Talent Show. Έκτο έχει ταλέντο 2015 για το τελείωμα της σχολικής χρονιάς. Εμείς ανυπομονούμε να δούμε τα ταλέντα τους. Απόψε στο Talent Show του 6ου Δημοτικού Σχολείου, εκτός από τραγούδι, μουσική, χορό, θα έχουμε και ζωγραφική. Ζωγραφική που θα γίνει εκείνη τη στιγμή, αλλά και ζωγραφιές που έχουν εκτεθεί γύρω-γύρω στο χώρο για να τις δουν οι γονείς και οι μικροί μαθητές. Πάμε να τις δούμε κι εμείς. Που πηγάζουν ατόφια μέσα από την παιδική ψυχή. Να σημειώσουμε ότι την αισθητική παρέμβαση στον χώρο επιμελήθηκε η αρχιτέκτονας εσωτερικής διακόσμησης Μαρία Λεβίζου και η εκπομπή Design Live στο Flash TV. Σε συνεργασία με τα Φυτώρια Πατσιλιάς και το κατάστημα Πράξης. Και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Έκτο, έχεις ταλέντο? Ναι! Έχουμε όλοι? Ναι! Θα παίξουμε ηλεκτρικές κιθάρες. Ένα τραγούδι που δεν το ξέρει κανείς, το Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Αν δεν κάνω λάθος, θα μας χορέψει Roll Your Hands από την Debbie Του. Χορέψει ένα κομμάτι μοντέρνου χορού από την πρώτη τάξη δημοτικού. Χειροκρότημα φυσικά.
Έκτο, έχεις ταλέντο. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε το Έκτο Δημοτικό να κλείσει τη σχολική του χρονιά. Με δημιουργική έκφραση, τέχνη και πολλά χαμόγελα. Μια ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν να τολμούν να εκφράζονται καλλιτεχνικά και να συμμετέχουν ταλεντικά σε βελτιώσεις του περιβάλλοντός τους και κατά συνέπεια της ζωής τους. Ως Design Life κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μορφύνουμε για λίγο το χώρο που καθάρισαν μαθητές, δάσκαλοι και εθελοντές, αφαιρώντας 16 μεγάλες σακούλες σκουπιδιών από το θεατράκι του Αγίου Δημητρίου. Ένας χώρος που ελπίζουμε να παραμείνει καθαρός αλλά και να βελτιωθεί στο μέλλον. Γιατί τέτοιους χώρους που φιλοξενούν τις καλλιτεχνικές ανησυχίες όλων μας τους χρειαζόμαστε. You know that I'm a crazy bitch. I do what I want when I feel like it. All I wanna do is lose control. And that's why. Για περισσότερο Design Life, αλλά και για να επικοινωνείτε μαζί μας, επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Design Life. Stop me as I'm flying through the air, and I just don't seem to care.
Everyone's making fun as they sit and stare. If everything's the same and everything's the way that it should be. If everything's the same and everything's the way that it should be. La 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 la. Design Cooking και για μια ακόμη φορά έχουμε βγει στη φύση, γιατί αυτό επιβάλλει ο καιρός, μιας και πλέον είμαστε στο καλοκαίρι. Στην εξοχή, μωρέ. Στην εξοχή. Και όταν είναι έτσι καλός ο καιρός, η δραστηριότητά μας αυξάνεται. Θέλουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, ποδήλατο, περιπάτους, όλα αυτά. Και μας ανοίγει η όρεξη. Και θα το συνδυάσουμε με ένα ωραίο μεζεδάκι που το παίρνουμε στο χέρι μας. Στο χέρι για να πάμε και το περίπατό μας ή όταν γυρίσουμε να μπορέσουμε να το φάμε. Εύκολο και γρήγορο για μια ακόμη φορά. Και νοστιμότατο, πάω στοίχημα. Και από εδώ και πέρα έτσι εύκολα και γρήγορα για να είμαστε περισσότερο έξω βόλτα. Και με λίγες θερμίδες. Έτσι. Ψητά. Σήμερα, Μαρία μου, θα κάνουμε μπρουσκέτες με ψητό κολοκυθάκι και σος φέτας. Νόστιμο το κολοκυθάκι το καλοκαίρι. Είναι η εποχή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί πριν παίζαμε στην αυλή και έχουμε κουραστεί και πεινάμε. Και ξεκινάμε. Έχουμε βάλει την γκριλιέρα μας για να ψήσουμε τα κολοκυθάκια μας και το ψωμάκι μας. Μπορούμε να τα κάνουμε είτε στο φούρνο μας, στο γκριλ, είτε αν έχουμε σχάρα, barbecue, να τα κάνουμε σαν ορεκτικό, να ξεκινήσουμε πριν ξεκινήσουμε το ψήσιμό μας. Μαρία μου, θα ξεκινήσουμε με τα κολοκυθάκια. Γιατί υπάρχει λόγος που ξεκινάμε με τα κολοκυθάκια? Θα τα βάλουμε να ψητούν για να μαλακώσουν και μετά θα ψήσουμε το ψωμί μας για να μην ξεραθεί. Και θα βάλουμε από πάνω μετά τα κολοκυθάκια. Α, έτσι ώστε να διατηρηθεί φρέσκο το ψωμί, έτσι, για να μην ξεραθεί. Έτσι. Θα ρίξουμε λίγο λαδάκι και για να μην μας κολλήσουν, αλλά και για γεύση. Και όσο περιμένουμε για τα κολοκυθάκια μας να ψηθούν, θα ετοιμάσουμε τη σος φέτα που θα βάλουμε πάνω στο ψωμί μας και από πάνω θα βάλουμε τα κολοκυθάκια. Έχουμε λιγάκι τυρί, θα το λιώσουμε με ένα πιρούνι. Θα προσθέσουμε λίγο γιαουρτάκι, εδώ έχω 2 κουταλιές της σούπας. Άμα θέλουμε παραπάνω να είναι πιο κρεμόδες, προσθέτουμε πιο πολύ. Λάδι. Θα ψιλοκόψουμε λίγο φρέσκια ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Μαρία, ναι, εγώ θα τα βγάλω. Βγάλε τα. Εσύ θες να φάσω? Θέλω. Θέλω να δοκιμάσω.
ώρα να ψήσουμε και τα ψωμάκια μας. Βάζουμε στην γκριλιέρα μας. Και πάλι θα ρίξουμε από πάνω λαδάκι, αλατάκι και πιπέρι. Το ψωμί μας είναι έτοιμο και θα στήσουμε τις μπρουσκέτες μας. Οι μπρουσκέτες μας είναι έτοιμες. Μπρουσκέτες από την Ιταλία. Mm-hmm. Και υποθέτω ότι είναι ψωμάκια ψημένα που μπορούμε να τα συνδυάσουμε όπως θέλουμε εμείς. Ό,τι συνδυασμό θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε φέτα με ντομάτα, βασιλικό, ντομάτα. Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον συνδυασμό είδα αχλάδι ψημένο με προσούτο. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Mm. Διαφορετικό από αυτά mm-hmm. που έχουμε δοκιμάσει εμείς. Και γενικά ότι υπάρχει στο ψυγείο μας και θέλουμε να το συνδυάσουμε. Θα μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά καναπεδάκια. Ναι, mm-hmm. τα λέγαμε παλιά. Ή ισπανικά τάπας. Αλλά εμείς θα φάμε τώρα μπρουσκέτες να τις δοκιμάσουμε γιατί κουραστήκαμε λίγο πριν. Πέσαμε και τις κοτούλες μας, κάναμε και τη βόλτα μας. Ωραία πράγματα το καλοκαίρι. Έτσι. Σας ευχαριστούμε, να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε και αν κουραστείτε, δοκιμάστε τις μπρουσκέτες. Αν ποιος μπορεί να μου θυμίσει πως θα πάμε εκεί. Κράτσα έκανε. Στο ίδιο το βαγόνι λες και ξέραμε πως θα είχαμε κουπέ με θέσεις αδιανές. Σε ταξίδι που Ιθάκη μοιάζει μια σταγόνα μέσα στη βροχή. Και φεύγουμε μια βαλίτσα και οι δυο στα χέρια έχουμε μια ομπρέλα.